Είχαμε μια πρόταση από τοπικό επιχειρηματία, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, όπως έχω συζητήσει μαζί του δύο φορές, και του ζήτησα μέχρι 15 Μαρτίου να έχουμε την πρότασή του που εντάσσεται μέσα στους σχεδιασμούς για το Καλουτά, δηλαδή για συνέδρια, για συνεδριακό και για εκθεσιακό κέντρο, ότι εντάσσεται εκεί πέρα αυτή η πρότασή του, και περιμένουμε και 15 Μαρτίου να έχω γραπτεί την πρόταση. Αν είναι η πρόταση σοβαρή και είναι ακριβώς όπως κατάλαβα ότι θα είναι, εντάσσεται πλήρως στους σκοπούς του Καλουτά. Θα περιμένουμε και την... περιμένω και το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Περιμένω. Αλλά δεν έχουμε κάτι γραπτό. Όχι. Θέλω να το κουβεντιάσουμε στο Μάρτιο, τέλος Μαρτίου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Που θα επιδιώξω να γίνει στοιχείο. Όπως κάναμε το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο με το κτίριο του Επικουρίου στο Βαθύ Σάμο, τι κάναμε τις συνεδρίες στη Σάμο. Θέλω τέτοια τοπικά θέματα να συζητιούνται στο μέρος που βρίσκονται τα σημεία αυτά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι προχωράει η μελέτη ή ο διαγωνισμός που θα βγει στον αέρα για το, όπως έγινε και με το Σάλιτζα Μυτιλίνης, για εδώ πέρα για το λογοκομείο.